εσωτερικά, επειδή εσωτερικά έχουμε πολλή δουλειά, υπάρχουν πεζοδρόμια τα οποία είναι σε διαφορετική στάθμη. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο να στρώσουμε ένα πεζοδρόμιο και από μπροστά, διότι θα πρέπει να το κάνουμε με σκαλοπάτια. Εκτός αυτού, πρέπει να γίνουν κατασκευές, στέγαστρα. Μάλιστα, υπάρχει ειδική υποχρέωση μέχρι περίπου τέλος του χρόνου να έχουν παρουσιαστεί οι μελέτες παρεμβάσεων στα θαλάσσια παραλιακά μέτωπα. Αλλιώς υπάρχει ζήτημα νομιμότητας όλων των κατασκευών. Πιστεύουμε και έχουμε εισηγηθεί και σαν ΠΕΔ την παράταση αυτής της προθεσμίας. Έχουμε δηλώσει ότι για όλο το θαλάσσιο μέτωπο υπάρχει μία πρόταση για συζήτηση. Έχει συγκεκριμενοποιηθεί στον παραλιακό, παρουσιάστηκε δουλειά. Πρέπει όμως αυτή τη μελέτη να την κάνουμε μελέτη εφαρμογής, δηλαδή σχέδια, διαστάσεις, χρώματα κλπ. Επειδή λοιπόν το εσωτερικό μέτωπο δεν είναι έτοιμο, ουσιαστικά δεν θα το αγγίξουν σε αυτή τη φάση. Σήμερα ήρθαν οι επιχειρηματίες της εσωτερικής πλευράς και τους εξήγησα ακριβώς το θέμα. Προφανώς δεν θα δει. Μάλιστα, από το εσωτερικό, αν θυμάμαι, σε κάποια μέρα σημεία γίνεται 3,5-4 μέτρα. Προφανώς για να υπάρξει δυνατότητα και περιπάτου εσωτερικά για να λειτουργήσουν τα μαγαζιά. Αλλά και οι καφετέρειες με το δικό του. Άρα λοιπόν, επειδή κάποια στιγμή κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Η υπόθεση αυτή προχωράει σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις εγκρίσεις που έχουν δοθεί για να κλείσει το θέμα. Τώρα, επειδή όπως μιλήσαμε προηγουμένως με τον κύριο Χατζηκοκκίνη την ώρα που ακόμα, αν θέλετε να γίνει μια ειδική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο να ξαναπαρουσιαστεί η μελέτη που παρουσιάστηκε τον Μάιο στο ΦΡΕΞ, ευχαρίστω να την κάνουμε, να δείτε παραπάνω λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρος που είμαστε τότε. Πρόεδρος, να μας πεις σε λίγο που είμαστε και δεν είμαστε εκεί και τι ζητάμε τώρα. Λίγο, τώρα και την τάση να προκαλείτε. Τώρα που θα πάρει το λόγο, θα σε προκαλέσει, Πρόεδρε. Ακόμα δεν σε προκαλέσει. Δεν θα πάρει το λόγο, κύριε Κοκκίνη. Θα πάρει γιατί δικαιολογία δικαιούμαι. Δεν θα τον πάρετε. Δεν θα τον πάρετε. Θα τον πάρω. Γιατί δικαιούμαι να μάθεις ένα σημείο. Πρέπει να μάθεις ένα σημείο. Να μην προκαλείτε από πάνω σου. Κύριε Κοκκίνη, ο πρόεδρος εδώ μέσα είμαι εγώ. Εσείς έχετε την άποψη ότι σας το κόμμα πρόεδρος Πανεπιστημιακού. Πάει τα ίδια. Τα ίδια. Το δάχτυλο. Κυρία Βάρνια, αφήστε τα τώρα αυτά. Το δάχτυλο αυτό έτσι σε μένα τώρα. Το δάχτυλο. Είπα τίποτα παράδοξο προηγουμένως. Σας πρόσβαλα. Ναι. Πού σας πρόσβαλα. Δεν μου παίρνετε λόγο. Το λόγο θα τον ρυθμίσω εγώ, έτσι. Και έχω την ικανότητα από την πρώτη συνεδρία σας σα αποβάλλω. Εσύ είσαι υπαρκτός. Έτσι, αφήστε τα τώρα αυτά, αφήστε τα τώρα, αφήστε τα. Έτσι, δεν έχετε το λόγο. Δεν είναι εδώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι ούτε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ούτε το σπίτι του πατέρα σας. Ούτε η Βουλή, ούτε το σπίτι. Όχι, όχι, όχι. Έχει κανονισμούς, σας ανέχτηκα, μην με προκαλείτε. Εντάξει, παρακαλώ, σεβαστείτε όμως. Και αν θέλετε από παλιούς κοινοβουλευτές. Τώρα που θα πάρω το λόγο, θα τον πάρω μετά τη στέρα. Υπάρχει παραπάνω απέτηση σεβασμού των διατάξεων. Σας ερωτώ. Να πει ο κύριος, συγγνώμη, ο κύριος Κατιαδάκης που είναι δικηγόρος, πού σας προσέλαβα, προσέβαλα και πού ήταν το ύφος μου το κακό στην κυρία Βάρνα. Τους είπα ότι αυτό το θέμα, σας είπα, ότι είναι μεγάλο θέμα όπως είπε και ο Δήμαρχος, να το ξαναφέρομαι επειδή ορισμένοι εξ ημών δεν είσαστε παλαιότερα, σας είπα ότι αυτά δεν παίρνουν προημερησίας και σας είπα ότι δεν είναι του Δημάρχου και σας προσέβαλα. Πού σας προσέβαλα. Κύριε Κατιαδάκη, ακούστε κάποια προσβολή εσείς πουθενά, που είστε δικηγόρος. Να απολογηθώ. Η προσβολή είναι και πολιτική. Αλλά όταν μέσα εσύ, όταν μιλάς για το δημοτικό αν εφαρμόζουμε τον νόμο ή αν θέλουμε να τον εφαρμόσουμε, από την ώρα και αυτή και μετά θα πρέπει να έρθει. Και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλετε να το φέρετε, σε το κάνω εμείς. Νίκο, δεν είναι το ζήτημα εφαρμογή του νόμου. Επέτρεψέ μου να πω ότι μερικές φορές η εφαρμογή του νόμου είναι αφαίρεση. Το είπα διότι εάν βάλουμε αυτό το ζήτημα πρέπει όλα τα στέγαστρα, όλα τα στέγαστρα, παντού να φύγουν. Παντού. Εάν έχουμε τα κότσια να πάρουμε μια τέτοια απόφαση, σας το λέω ειλικρινά. Πάρτε τι και εγώ το κάνω. Αλλά θα συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν θα απομείνει κανείς με στέγαστρο. Το έχω πει πάρα πολλές φορές για την παραλιακή ζώνη. Και είπατε 2-3 πράγματα, θα μπορούσα να πω κι εγώ άλλους 2-3 και μετά κάποιους άλλους 2-3. Καμία κατασκευή δεν είναι σύνομη. Οι μόνες κατασκευές που είναι νόμιμες είναι αυτές οι οποίες είναι τέντες, οι οποίες στηρίζονται στην οικοδομή και βγαίνουν μπροστά χωρίς κάθετα στηρίγματα.
ουδέν άλλων. Και οι ανεμοφράκτες με τα τζάμια που υπάρχουν στην παραλιακή ζώνη και τα πλαστικά που κατεβαίνουν και οι μόνιμες κατασκευές, όλα είναι παράνομα. Θέλετε να το κάνουμε. Πάρα. Δεν θα το αρνηθώ, Νίκο. Το λέω καθαρά. Δεν θα το αρνηθώ. Αλλά επειδή ξέρω ότι υπάρχει αδυναμία εφαρμογής και κυρίως αδυναμία διαχείρισης του παρακάτω, διότι αυτός που τόσα χρόνια, διότι δεν είναι κατασκευές που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 2-3-5 χρόνια, είναι κατασκευές που είναι 20 χρόνια τώρα, τις έχουμε ανεχτεί και πληρώνουν οι άνθρωποι τέλη στις παραλίες, μας το Σύση, μας την Ήλατο, μας την Ελούντα, μας την Πλάκα. Υπάρχει θέμα, πρόβλημα λειτουργίας. Προσπαθούμε λοιπόν να πείθουμε τους ανθρώπους να κάνουν τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση για να τα εγκρίνουμε. Θα προσπαθήσω, Νίκο, θα προσπαθήσω να μιλήσω μαζί του αύριο. Γιατί πέρασα κι εγώ και το είδα. Νίκο, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου σε αυτά τα ζητήματα, ξέρετε, τα έχω θέσει πάρα πολύ νωρίς. Είναι ένα θέμα δύσκολο. Θα δω και αν θέλετε να το αναβάλουμε, δεν έχω κάτι. Παρακομπή στην Επιτροπή έχω ζητήσει κατ' επανάληψη το λόγο, τον παίρνω αυθαίρετα κάποιοι και στεναχωρία μου. Θα σας παρακαλώ, σας συγχωρώ και είστε νέος πρόεδρος, αλλά έχω την πνευματική και στην Υπάρχει κύριε Νίκο, εγώ διάλογο, γι' αυτό δεν τον έδωσα. Να μου δώσετε το λόγο σας, παρακαλώ. Συμφωνώ με την άποψη και την πρόταση του Δημάρχου. Διαφωνώ όμως προς ένα σημείο. 20-30 χρόνια ναι, γίνονται παράνομες κατασκευές. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να σταματήσουμε. Δεν πρέπει σήμερα να πούμε ότι από σήμερα δεν εγκρίνουμε καμιά κατασκευή. Μπορούμε να το κάνουμε. Δεν εννοούμε αυτό το δείγμα. Μα δεν εγκρίνουμε κατασκευή, Νίκο. Όχι, ναι. Αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε μια αυθαιρεσία. Σαν Δήμος δεν μπορούμε να την καταγγείλουμε. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Θα αφήσουμε δηλαδή να γίνει η πόλη μας ένα αλαλούν. Για να μην κρατήσουμε κάποιες ισορροπίες, να πάρουμε μια δυναμική στα χέρια μας και να πούμε στόπ στις παρανομίες. Εγώ θα ψηφίσω αρνητικά. Ο λόγος που το είπα στον Νίκο είναι ότι δεν έχουμε λύσεις στη συνέχεια. Δεν έχουμε λύσεις. Θέλετε να το βάλουμε επομένως σε ψηφοφορία αναβολή ή όχι. Ό,τι θέλετε. Αν το θέλετε, ψηφοφορία, που θέλετε. Παρακαλώ όμως, Πρόεδρε, παρακαλώ να πείτε αυτό που είπα. Αν διαπιστώνουμε ότι γίνεται αυθαιρεσία, να το σταματήσουμε άμεσα. Αυτό πρέπει να γραφτεί και παρακαλώ να γραφτεί. Εμείς κάναμε μια πρόταση απέ στην Επιτροπή ότι είναι σημαντική. Συγγνώμη, κύριε Κοκκίνη. Θα αναγραφεί το θέμα που αναφέρετε εσείς για την πρόταση αυτή ο κύριος Καρετάκης. Θα ήθελα να είναι εδώ και ο Δήμαρχος, αλλά από τη στιγμή που λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν εγκρίνουμε κάποια κατασκευή, να πάμε επί της ουσίας του θέματος. Οπότε να πάμε σε μια ψηφοφορία. Όπως είπε ο Δήμαρχος, δεν μιλάμε για κατασκευή. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πάμε και να διαλύσουμε όλο τον Άγιο Νικόλαο για ένα θέμα το οποίο δεν λέει κατασκευή. Αυτή είναι η άποψή μου, δεν ξέρω κάτι. Μα έχουμε ένα υπαρκτό θέμα. Έχουμε μια παρανομία. Έχουμε μια αυθαιρεσία. Εμείς κλείνουμε τα μάτια. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ρε παιδιά. Έχουμε ευθύνη έναντι των πολιτών, έναντι της πόλης μας. Κύριε Φραντακέν, σωστό. Ο Δήμαρχος πρότεινε να μπει αν είναι προς ψήφιση, αν θέλουμε να αναπτυχθεί το θέμα ή όχι. Ναι. Ναι, αλλά να πάει στην Επιτροπή Κοινότητας και στην Ποιότητας. Ένας. Κύριε Φραντακέν. Επειδή εν πάση περιπτώσει. Το μικροφόνο σας, μάνα. Επειδή δεν δουλεύουν τους εαυτούς μας τώρα. Είναι σε εξέλιξη το έργο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που γίνεται, αυτό που παίρνει στο φάτσαλο, με αυτό που γίνεται δεν έχει καμία σχέση. Γι' αυτό εγώ προτείνω, είναι κάτι διαφορετικό. Προτείνω ότι πρέπει να ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία. Να πάει στη δημοτική σου κοινότητα, να πάει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και μετά να έρθει στο Δημοτικό Σύμβουλο. Τι αλλάζει. Όχι, γιατί είναι διαφορετικό όμω. Αυτό που αναφέρει δεν είναι αυτό που ψηφίζει. Είναι διαφορετικό πράγμα. Η αυθαιρεσία που λες είναι ανεξάρτητο κομμάτι από αυτό. Δεν ενδιαφέρει να πάει στην Επιτροπή Ποιότητας και να πάει πίσω στην κοινότητα. Άποψή σας. Ναι,
Είναι σαν αυτό που συζητάμε πριν. Ωραία. Τώρα εδώ καταγράφουμε και διαστόμα του Δημάρχου κάτι το οποίο είναι παράνομο, καταγεγραμμένο. Και τώρα λέτε να γίνει τι, να ψηφίσουμε αν πρέπει να συμβεί αυτό ή όχι. Ο κύριος Αλεξάνης, αν θέλει να πάρει το λόγο, να μην δείτε. Εγώ σας προκαλώ, πέρα Σταύρο. Πέρα Σταύρο να δείτε. Δεν έχω πει. Εντάξει. Ο Δήμαρχος, ξαναλέω, κύριε Κοκκίνη, θα μιλήσετε. Όχι, και εν πάση περιπτώσει να ζητάω να πάει στην Επιτροπή του Έτος και στην Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σε λειτουργία γάρι μου αυτό. Δηλαδή, οι επιτροπές συστήνονται, εκεί διαφώνησε με τον πρόεδρο, οι επιτροπές συστήνονται για να υπάρχουν. Όπως επίσης... και οι δημοτικές επιτροπές για να υπάρχουν. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Όμως των επιτροπών όμως. Μην παρακάνουμε μόνο για τις υπηρεσίες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορούν όλα τα ζητήματα να υπάρξουν. Πολλές φορές συζητάμε ότι όταν θέλουμε ένα θέμα να πάει παραπέρα, το στέλνουμε σε μια επιτροπή. Μην μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Και αυτή τη στιγμή, όπως τα προηγούμενα θέματα που είναι τυπικά δυστυχώς, δεν θα έπρεπε καν να κάποια ζητήματα όπως τα σχέδια που ήταν κεκριμένα που παρέμεινε στο προηγούμενο. Να είχε το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Κοκκινησούν. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και για το συγκεκριμένο ζήτημα και τι θα αλλάξει σε αυτό. Ναι, κατακαιρματίζει μια παραδοχή. Αφορά συνολικά το θέμα που αφορούν πολεμικές παραβάσεις και τη χρήση του κοινόχρηστου στον χώρο. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό και ο κανονισμός που φέραμε και το συζητούσαμε με τις διαφωνίες όλες τα προηγούμενα 4 χρόνια και όταν ήταν να ξεκινήσουμε, όχι να μην ξεκινήσουμε. Πάντα όταν φτάνουμε στο διατάφτα, γιατί η κουβέντα μας ξεκίνησε και με τον Παραλιακό και ερχόμαστε τώρα να πούμε να τα κρεμίσουμε όλα. Δηλαδή, καταλαβαίνω και αυτό που λέτε, όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν έρθει η ώρα το τι έχει γίνει και πώς αντιμετωπίζεται, ερχόμαστε σε ένα διέξοδο και λέμε να παραταθεί και δεν έχει και πρόβλημα να πάμε 2 μήνες παρακάτω. Καταλαβαίνω τι θα σας πω. Αυτή τη στιγμή είναι ένα ζήτημα που η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Τοπικό Συμβούλιο τι ρόλο θα παίξει σε ένα θέμα που αφορά τεχνικό αντικείμενο. Αυτό είναι η ερώτηση. Με συγχωρείτε, πρόεδρε, με συγχωρείτε. Υπάρχει διαφορά πραγματικά σοβαρή πολιτική προσέγγιση στο θέμα. Εάν θέλουμε να υπάρχουν. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό, α το πούμε να γίνει γνωστό. Εάν θέλουμε να υπάρχουν τα κοινοτικά μα συμβούλια ή επιτροπέ ποιότητα για να υπάρχουν και να τι χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε και όταν δεν μα αρέσει να λέμε ότι είναι δουλειοί. Νομίζω ότι συζητάμε τώρα και έχει δημιουργηθεί μία σύγκριση. Εγώ θέλω ότι με αυτή τη στιγμή έχω μπερδευτεί. Το θέμα το οποίο συζητάμε είναι η αναπροσαρμογή της εξέδρας. Δεν θα συζητήσουμε για το σύνολο των χρέων ή των εργασιών που δίνονται. Έτσι δεν είναι. Μπορώ να πω κάτι γιατί το σύνορα κάνω νόημα, αλλά δεν. Αυτό ήθελα να πω ακριβώς ότι άλλο η αναπροσαρμογή της εξέδρας, άλλο η παρανομία που πάει και κάνει μετά ο καθένας ή ήδη έχει κάνει. Όχι ότι δεν πρέπει ότι αυτό το αφήνουμε στο απειρόβλητο και τέλος πάντων οι υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις παρανομίες αυτές να πάνε να παρεύουν. Να παρεύουν. Και εμείς σαν πολίτες όμως, άλλο αυτό που συμβάλλει και άλλο το άλλο. Να την αφήσουμε να περιμένει πολλή ώρα και μετά να. Ευχαριστώ. Εγώ δεν έχω καταλάβει ένα πράγμα εκτός των άλλων πλέον. Εντάξει. Πώς είναι δυνατόν να ζητάει σήμερα έγκριση, και όμως να μου λέει εδώ ο συνάδελφος ο Γιώργος Παπαδόπουλος ότι οι εργασίες έχουν αρχίσει. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ένα το πριν. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω την αίσθηση ότι όλοι ζούμε, αλλά δεν ζούμε την πραγματικότητα. Επομένως, καλό είναι να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτή τη στιγμή, σας το ξεκαθάρισα, αλλά κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Αυτή τη στιγμή, αυτό που μας ζητείτε είναι η διαμόρφωση της στάθμης του πεζοδρομίου. Το από πάνω που υπάρχει, άλλο είναι. Θα δείτε, αν δεν είδατε τη φωτογραφία, αν βλέπατε το σκαρύφημα, μιλάει για το κάτω. Από εκεί και πέρα, αν για το από πάνω βάζουμε ζητήματα νομιμότητας, εάν εγώ σαν Δήμος πώς το πολεοδομικό πήγαινε, θα πρέπει να του πω πήγαινε σε όλη την περιοχή. Και μου είναι δύσκολο. Αυτό είπα. Και επειδή δεν έχω τη δυνατότητα να παρέμβω και να πω δεν σου επιτρέπω αυτό, σου έχω αυτή τη λύση, εφάρμοσέ την, μέχρι να κάνουμε, αν θέλετε, κάποια λύση διαμόρφωσης,
Μέχρι τότε θα λέω ότι εγώ εγκρίνω το δάπεδο και για την αναδομή ας ενδιαφερθούν οι αρμόδιοι, ή όποιος στείλεται, ας κάνει καταγγελία. Δεν έχει παρέμει ο Δήμος αυτεπάγγελτα σε καμιά περίπτωση. Γιατί θα παρέμουμε.